Τα πειράματα του καιρού. Γαλάζιος ουρανός. Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί ο ουρανός είναι γαλάζιος? Κάνε το πείραμα και θα καταλάβεις. Θα χρειαστείς ένα φακό, ένα μπουκάλι 2 λίτρων από αναψυκτικό, γάλα, νερό. Ακολούθησε τα βήματα. Στερέωσε το φακό έτσι ώστε να φωτίζει από το πλάι το εσωτερικό του μπουκαλιού. Γέμισε τα 3/4 του μπουκαλιού με νερό. Πρόσθεσε μία μικρή κουταλιά γάλα στο νερό. Κλείσε το καπάκι του μπουκαλιού και κούνησέ το, ώστε να ανακατευτεί το γάλα με το νερό. Βλέπεις κάτι? Πρόσθεσε κι άλλο γάλα μέχρι να δεις το μπλε φως που διαχέεται από το μείγμα. Συνέχισε να προσθέτεις γάλα μέχρι να δεις πορτοκαλί ή κόκκινο φως. Γιατί συμβαίνει αυτό? Το μπλε χρώμα διαχέεται πιο πολύ από το μείγμα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και ο ουρανός είναι γαλάζιος. Κατά την ανατολή ή τη δύση του ήλιου, που η γωνία με την οποία πέφτουν οι ακτίνες του ήλιου πάνω στη γη είναι πιο μεγάλη, διαχέονται περισσότερο τα κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα τα οποία βλέπουμε στον ουρανό αυτές τις ώρες. Δες το ουράνιο τόξο. Δες το ουράνιο τόξο. Θα χρειαστείς ένα ποτήρι νερό, ένα φύλλο χαρτί, ήλιο. Γέμισε το ποτήρι με νερό μέχρι πάνω. Βάλε το ποτήρι στην άκρη ενός τραπεζιού, έτσι ώστε λίγο λιγότερο από το μισό να προεξέχει από το τραπέζι. Πρόσεξε όμως μην πέσει το ποτήρι και βρέξει τα πάντα. Εξασφάλισε ότι οι ακτίνες του ήλιου περνάνε μέσα από το ποτήρι. Βάλε ένα κομμάτι χαρτί στο πάτωμα, έτσι ώστε οι ακτίνες του ήλιου να περνάνε μέσα από το ποτήρι και να δημιουργούν ένα ουράνιο τόξο στο χαρτί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Το φως αποτελείται από πολλά χρώματα, όπως το κόκκινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο, το πράσινο, το μπλε, το λουλακί και το βιολετί. Όταν το φως περνάει μέσα από το νερό, σπάει στα χρώματα που αποτελούν το ουράνιο τόξο που βλέπεις στο χαρτί. Τεχνητή βροχή. Πώς δημιουργείται η βροχή? Κάνε το πείραμα και θα καταλάβεις. Θα χρειαστείς ένα γυάλινο βάζο από μαρμελάδα ή μαγιονέζα, ένα πιάτο, παγάκια, ζεστό νερό. Γέμισε το βαζάκι με 5 εκατοστά νερό. Κάλυψε το βαζάκι με το πιάτο και περίμενε μερικά λεπτά. Βάλε τα παγάκια πάνω στο πιάτο. Η βροχή μέσα στο βάζο ξεκινάει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Το ζεστό νερό δημιουργεί υδρατμούς μέσα στο βάζο. Το κρύο πιάτο με το οποίο σκεπάζει το βάζο συμπυκνώνει τους υδρατμούς και δημιουργεί σταγόνες νερού που πέφτουν. Το ίδιο συμβαίνει και στην ατμόσφαιρα. Ο ζεστός και υγρός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω, δηλαδή εξατμίζεται, και εκεί ψηλά συναντάει κρύα στρώματα αέρα. Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και δημιουργούν σταγόνες βροχής που πέφτουν ξανά στη γη.